Λοιπόν, καλησπέρα. Δεύτερο παιχνίδι της απόψινης βραδιάς. Εδώ στο... κλειστό των Μελισσίων. Σε τριών πόντων, αστοχό. Θα έρθει για τους κιανοκίτρινους. Οι οποίοι θα ανοίξουν το σκορ, θα κάνουν το 2-0. Δύο-δύο από τον ψηλό των Dreamers. Αρχίσανε τα τρίποντα. Οι παλιές καραβάνες των γηπεδούχων. Όσοι ήθιστε. Θετικό rebound. Για τους Dreamers. 5-4. Διακυρός Τεργάντη. Ο Αντώνης αστόχησε σε τριών πόντων. Θέλησε να μιμηθεί τον κολλητό του, τον παλιό του συμμαθητή στα αγγλικά. Τρεχάτε ποδαράκια μου. Το στον κύριο με το νούμερο 8, τον Ελενίτσα. Προβάδισμα ενός πόντου για τους Dreamers. Δύο τελείως διαφορετικές ομάδες. Ο Μαρίνος αυτή τη φορά δεν θα συνδεθεί σε τη γραμμή των 6.75. Και 40 για το τέλος του πρώτου. Κοντός θα μαζέψει. Παραπού στον έτερο κοντό. Σουτ από τη γωνία. Άστοχο. Άμυνα ζώνης του Λέγερς. Αντώνης. Μπάλα θα γυρίσει με υπομονή στου τριών πόντων από τους 45. Άστοχο. Κοντός θα μαζέψει. Τον αδελφό του. Ελενίτσα συζήτησε, δεν την πήρε ποτέ. Κάποιος της αστοχίσει και αυτός με τη σειρά του. Yeah.
καλάθι από τον Καμπιώτη, ο οποίος θα δώσει αέρα. Τριών πόντων στην ομάδα του. Ο Κοντός θα πετύξει πολύ ψηλά. Θα αρπάξει την μπάλα. Τρέξει και όλο το γήπεδο. Θα πάρει το φάουλ. Το 5-8 παραμένει. Πάσα ήταν άκρος φιλόδοξη, δεν πέρασε. Ελενίτσας, Καμπιώτης, Κοντός. Και πάλι στον Καμπιώτη. Ο έτερος Κοντός περιμένει αγκυροβολημένος στο τσατογραμμή των 6.75. Καμπιώτης τον κουκουνίζει. Εάν υφίσταται μεταφορικά τέτοιο ρήμα πάντα, το καταλαβαίνετε. 5-11. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι από τον κύριο με το νούμερο 3. Η διαφορά στους 6 έχουν ήδη αρχίσει να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Ρυθμό που δεν βολεύει τους Blazers. Τα είπαμε με τον Λιβαδά και τον Μαρίνο και τον Κατμπόι για την έναρξη του παιχνιδιού. Καμπιώτης και αυτό. 8 συνεχόμενοι πόντοι. Μετράει διαφορά στους 9. Πάτησα ξαφνικά το πόδι στο γκάζι. Παραμένει. Έτσι όπως στη δεύτερη. Από τον Κοσκέρα, αν δεν κάνω λάθος. Κούρσα απέναντί του, Ελενίτσας, πανέμορφη ενέργεια, προσωπική. 6-16. Από το νούμερο 8, τον Dreamers. Απέναντί του, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα μειώσει στους 8, έχουμε dark score. 8-16. Κοντός. Είναι 8-18, διαφορά στους 10. Η άμυνα θα βγει για τους Dreamers.
σε τριών πόντων, έστοχο και αυτό. Ο Καπιώτης τα βάζει από παντού. Είναι κάτι παραπάνω από καυτός. 8-21, πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. 1-7 για το τέλος του 10 λεπτού. Εδώ στα Μελίσια. Λιβαδάς. Παλιά μου τεχνικό σκηνό από τον κύριο με το νούμερο 8. Τι να πούμε για τον Αντώνη, τι να πρωτοπούμε καλύτερα. Μανασής με τον Κοσκέρα απέναντί του. Μπάλα χαμηλά στον Ελενίτσα. Μπάλα μαζί σε Λεμπούσης και από εκεί στο Κάντμποϊ. Εμείς έτσι θα τον λέμε. Έτσι θέλουν και οι Κυπριακοί μπισές τους να τον λένε και εμείς θα τον λέμε ακριβώς το δεκτό. Δεν χαλάμε εμείς χατήρι. Στα κορίτσια του, τα αγαπημένα, 12-21. Τέλος 10 λεπτού. Εδώ στα Μελίσια με το σκορ στο φωτεινό πίνακα στο 12-21. Λοιπόν, 1-6 δευτερού 10 λεπτού. Σκορ πρώτου 12-21. Θα μοιράσει την μπάλα. Εδώ θα τέλω, τι έχουμε. Πάτησε. Το 12-21 παραμένει. Οι ομάδες έχουν ακριβώς το ίδιο ρεκόρ στο 3-1. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι, θα κάνει το 12-23. Τριών πόντων το Μαρίνο, αστοχός, επιθετικό rebound από τον Λεμπούση. Στα τέλος ο rebound. Θα τον κόψει σε πρώτο χρόνο ο Καταμπάσης. Κατοχή και πάλι για τους Dreamers. Στα τέλος θα αφήσει με το δεξί. Μαρίνος. Μπάλα χαμηλά στο Λεμπούσου. Εξαιρετική συνεργασία με τον Καρμύρη, ο οποίος δεν κατάφερε να τελειώσει η φάση. Ο Μαρίνος για ακόμη ένα παιχνίδι πετάει πετραδάκια στο ωκεανό. 17-23. Βγάλουν και την άμυνα. Οι αξιόμαγοι του Γκλέγκερς έχουν να προσφέρουν οι αθεόφοβοι και θέαμα. Και γιατί όχι, παρακαλώ να μην το κάνουν. Το πάω θα το πάρει ο Μανασής.
λοιπόν με ανασύσει η γραμμή των ελεύθερων βολών. Έξοδος η πρώτη. Τεχνική ποινή στον Λεμπούση από τον ρεφ. Μανασής θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. 6.58 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ στο πλειστό των Μελισσίων, του Lakers Dreamers, 17-25. Οι δύο ομάδες έχουν με ακριβώς το ίδιο ρεκόρ, στο 3-1. Δεν εκμεταλλεύτηκαν την βολή της τεχνικής. Κοντός, θα πάει μέχρι μέσα. Μεγατής δεν θα καταφέρει να την αφήσει στο καλάθι. Κατοχή για τους Μοβ. Ο Αντώναρος είναι και το χέρι του στο μικρό. Τι να πρωτοπούμε για τον Λιβαδά πραγματικά. Μεγάλη αδυναμία προσωπική μου. Ο συνονόματος. 3 δευτερόλεπτα. Κατασκηνώσαν στο ζωγραφιστό οι κύριοι μετάμω. Ωραίο μάλλον ο Κωνσταντέλος. Και εγώ αν είχα. Και εγώ στην ηλικία σου Κωνσταντέλο έτσι θα είχα κάνει. Τέτοιο χρώμα να ξέρεις. Θα είχα βάψει. Όταν είχα μαλλί. Και είχα και πλούσιο σου. Εύχομαι να μην καταλήξει η κόμιση στη δικιά μου. Λοιπόν, ο Μαρίνος στο καβά του. Τι να πούμε για τον κύριο Μαρίνο. Πάπου που να, για ακόμα μια φορά. Λάρι Μπέρ. Τεφκάρι. Μασίλης Πανούλης. Το Μαρίνος εδώ, του Μπλέγγες. Αυτή είναι η σειρά. Γι' αυτό. Όχι. Του, όχι. Καθαρίζει την υπόθεση αμυντικό ριμπάο τον Καρμύρης, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. Την μπάλα θα περάσει χαμηλά. Τον Λεμπούση θα στοχίσει. Παλεύει ο Καταβάσης, δεν θα τα καταφέρει. Δεν θα δίνει τον Νικόλα. Θα πάρει το φάουλ. Γιάννης, στον Ελενίτσα, από 45, θα στοχίσει. Ελενίτσας, να πουσείς και απόψη οι τετρίμες, να δούμε πότε θα τους δούμε πλήρης. Στο τριών κοντό, ουσιαστικά την πέταξε την μπάλα, εκπληκτικός, 20-28. Βήματα. Από τον Λεμπούση. Στο τέλος, 3 δευτερόλεπτα.
Μέση. Κοντός θα πάει μέχρι μέσα. One man show από τον κύριο με το νούμερο 5, διαφορά στους 10. Μετράνε σε ρί 5-0. Πάρει το φάουλ. Τώρα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Λοιπόν, το 21-30. Άσοκος στη δεύτερη. Μία στις δύο. Λοιπόν, το καλάθι θα έρθει από το κοντό. 21-32 από τον Γιάννη. Κόση 2-33 από τον Κοσκέρα. 23-33, συγγνώμη, διαφορά στους 10 και πάλι. Το Σαντέλος θα χάσει σε πρώτο χρόνο το καλάθι, θα τα καταφέρει στη συνέχεια. Ορκυμένο νικά. Θα περάσει την μπάλα χαμηλά, θα πάρει και πάλι την μπάλα. Λεμπούσης, Λιπαρδάς για τρεις από το σπίτι του. Εκπληκτικό, επιθετικό, rebound από τον Λεμπούση. Θυμήθηκε τα νεανικά του χρόνια, την ταχύτητά του, την έκρηξή του, τη σπιρτάδα του, την εκρηκτικότητά του. Φανταστείτε τι θα έκανε μικρός αν πηγαίνει έτσι τώρα στις φάσεις. Λιβαδάς για τρεις, μέσα! 26-35. Το μπουμπούνι σαν τον Άρας. Αυτός να δείτε τι έκανε μικρός. Ο Ζακ Κομπάς παλιέ των Λέγκερς. Διαφορά σε 9. Αδύνατη πλευρά η μπάλα, για ποιο λόγο δεν σουτάρει αμέσως ο Κοντός. Το πλήρωσε. Στα τέλος. Ελενίτσας. Σε τριών πόντων. Άστοχο αυτή τη φορά από τον Καπιώτη, ο οποίος πραγματοποίησε ένα τρίποντο πάρτι στο πρώτο δεκάλεπτο εδώ στο κλειστό των Μελισσίων. Λάθη και φάουλ. Βήματα! Βήματα από τον Κοσκέρα. Ο Ρέφ ήταν μπροστά, το είδε, το έδωσε. Και ο γνωστό Ρέφ παρόντος, πασταρκή παυσάντο. Τα
Σαντέλος θα πάρει το φάουλ. Λιβαδάς για τρεις. Αυτή τη φορά θα στοχίσει ο Αντώνης. Σηκώνει το χέρι προς τους συμπαίκτες του. Δεν χρειάζεται, Αντώνη μου, καλά έκανες και τον πήρες. Θέλουμε κι άλλα από σένα. Ο Κοντός θα πετύχει το καλάθι στην εκνοή του πρώτου ημιχρόνου και θα κάνει το 26-37. Θα επανέλθουμε με το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο μόλις ξεκίνησε. 26-37 το πρώτο. Άστοχος των πόντων. Για τους του Lakers διακυρός. Λεμπούση και άμυνα. Μαρίνος για τρεις. Άστοχος. Πάντα εδώ στο κλειστό των Μελισσίων. Πάντα στο Lakers, The Dreamers. 28-37, development 2. Στο 3 είναι και οι δύο ομάδες. Μαρίνος για 3. 31-37. Το τι κάνει ο άνθρωπος πάλι απόψε. Από που σταθεί και από που βρεθεί, θα στάζει. Έτσι είναι με τους μεγάλους υπέρ. Βγήκε η άμυνα και για να δούμε αν θα κατεβάσουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Η άμυνα θα βγει. Καβιώτης. Θα βγει στον Ελενίτσα. Αβήματα, μάλιστα. Μάλιστα. Κάνει ο Μαρίνος απόψε. Έχει εμφανιστεί σε σημασμένος εκτελεστής Νικόλαος Μαρίνος με το νούμερο 23 στην πλάτη του. Αν αυτός που έχει το 7 πρέπει να τα βάζει, τιμώντας αυτόν τον αριθμό. Ο Μαρίνος τι πρέπει να λέμε για το νούμερο που κουβαλάει. Θα δείξει τη διαφορά στους 3 πόντους, στη μία κατοχή. Και για να δούμε αν θα μειώσουν ακόμα περισσότερο, ακόμα και να ισοπαρίσουν μπορούν. Δεν θα το κάνουνε. Θα τα μπάσει, θα στοχίσει. Γίνει το λάθος. Θα τα μπάσει, θα περάσει, πάσα το έχουμε βήματα. Φάουλ, μάλιστα. Βιαστικά. Πάμε σε ένα time out. Το σκορ στο 34-37. Λοιπόν, τέλος time out. Ξανά στο παιχνίδι μας και στις βολές μας.
45-37. Το πρώτο καλάθι για τους Dreamers είναι γεγονός. Θανάση! Λάθος πάσα. Και 35-39 παραμένει. Μπαίνουμε σιγά σιγά, οδεύουμε στο δεύτερο μισό της πρώτης τελευταίας τροφής του αγώνα. Καβιώτης θα μαζέψει το rebound. Δώσει την μπάλα στον Κοντό. Πολύ όμορφη πάσα, το καλάθι, έχω την εντύπωση ότι θα... Για να δούμε, έχω προσωπική άποψη, δεν θα δούμε. Νομίζω ότι θα... Σε τριών πόντων, μπάλα στο σίδερο. Καλάθι 35-42 έξω από την γραμμή των 6-75 από τον Κοντό, τον Νίκο. Κοσκέρας θα πάει μέχρι μέσα, 37-42 από το νούμερο 34. Lakers, 3-40, παραλίγο να γίνει το λάθος. Cat Boys στο Μάρινο. Η μπάλα θα περάσει στον Καρμίρη και από εκεί στο Λιβαδά. Από το σπίτι του Αντώνη θα στοχίσει. Τα τέσσερα. Καλάθι θα έρθει για τους Lakers από τον Κοσκέρα. 39-44. Μια 46. Κατμποή. Κοσκέρας. Λιβαδάς.
με τον Κωνσταντέλο απέναντι του. Θα μοιράσει την μπάλα στον Καρμύρη. 41-46. Λοιπόν, Κοντός. Ένα και 38. Όμορφη ομαδική προσπάθεια με τελικό αποτέλεσμα της μπάλας στον Μπεργαντή. 41-48. Οδεύουμε σιγά σιγά. Κοντός, προς τα τέλος. Θα πάρει την εσωτερική, δεν θα πετύχει το καλάθι. Λοιπόν, Κάτβοη, Καρμύρης, Λιβαδάς, Μαρίνος που πάει, φεύγει. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κάποιο σοβαρός λόγος, αλλά απλά μια υποχρεωσή, θα τα μάθουμε μετά. Ο Ισοπούλος θα στοχίσει. Ο Καμπιώτης θα στοχίσει, 10 δευτερόλεπτα, το παιχνίδι είναι στους 4 πόντους. Θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Εστοχός. Σαράντα έξι, σαράντα οκτώ συγγνώμη, μετά τις δύο εύστοχες ελεύθερες βολές του Κοσκέρα, ο οποίος πήρε το όπλο του, ανέλαβε δράση και κηρύξει τη διαφορά στο καλάθι. Πάμε σε μια διακοπή και θα επανέλθουμε με το τελευταίο τέταρτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, τέταρτο δεκάλεπτο. Εδώ θα ληφθούν οριστικά οι διαφορές των δύο ομάδων. Στην απόλυτη ισορροπία το παιχνίδι από τον κύριο Λεμπούση. Να τα μας, τους έχουν πάρει την εικόνα των μικρών. Σαράντα οκτώ, θα βγει και η άμυνα. Πάνε να τους κάνουν τη ζημιά. Coach των Dreamers έχει σηκωθεί όρθια. Θα ακούμε μέχρι εδώ. Κάτι μπορεί να πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Ριμπάουντ από ποιον. Αμπιώτης, θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Λενίτσα στο επιθετικό, επιμένει, θα κοπεί Κοντός, ούτε με τον τρίτη προσπάθεια. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τι παιχνίδι παρακολουθούμε. Σκέρας, ο οποίος
σε εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο. Κοντός Καβιώτης, ο Γιάννης σε εκείνον κατέληξε μπάλα. Κοντός Μίτσας, πάρουν την μπάλα. Κέρας. Μπούσεις για το προσπέρασμα, όχι. Λοιπόν, 48-48 παραμένει, 7-26 για το τέλος του παιχνιδιού. Πάμε σε ένα time out. Λιβαδάς για 3, θα στοχίσει. Κοντός. Στο σίδερο. Λεμίτσας θα βάλει μπροστά την ομάδα του. 48-50. Έχει και 25. Τέλος, μπάλα θα καταλήξει μέσα από το σουτ 2 πόντων του Κοσκέρα. Η αναμέτρηση και πάλι στην απόλυτη ισορροπία, 50-50. Κωνσταντέλος, κοντός, μπάλα στο σίδερο. Λεμίτσας, άστοχος. Συστημένη στα χέρια του Κοσκέρα και από εκεί στον Παϊσόπουλο. Στο Κατμπόι, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Επιθετικό θα δώσει ο Ρεφ. Δεν θα πάρει κανένα φάουλ. Θα κάνει φάουλ για την ακρίβεια. Τριών πόντων, άστοχο. Την πάρα από ποιον, την πάρα στα χέρια του Κοντού. Θα πετύχει το καλάθι. 50-52. Θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Οδεύουμε προς το τέλος, παρακολουθώντας ένα εξαιρετικό παιχνίδι άγριας ομορφιάς, ειδικά όσον αφορά το θέμα του suspense, της αγωνίας, για το ποια ομάδα εν τέλει θα πετύχει την τέταρτη νίκη στο πρωτάθλημα. Εύστοχος στην πρώτη και μοναδική στην έξτρα βολή. 53-52, προσπέρασμα για τους Blazers. Για να δούμε. 4-46. Ελενίτσας. Κοντός. Το Κοσκέρα απέναντί του.
Σχερά θα του πάρει την μπάλα καθαρά, λένε η ρεφ. Πού πάει ο Λεκούς τώρα, κατεβάζει κεφάλι κάτω. Με τους πιτσιρικάδες απέναντί του. Όχι και τόσο σοφή κίνηση, πρέπει να τη δώσει την μπάλα. Ο Σχεράς. Σου τριών πόντων. Τριπάω τα ποπτσόν, η μπάλα έχω την εντύπωση από τον Κοντό θα πέρασε εκτός. Μετά τον τρίποντο του Αγκουριδάκη. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out 4 και 14 για το τέλος του παιχνιδιού με το σκορ στο φωτεινό πίνακα του κλειστού του Μελισσίων στο 53-52. Σουτιά 2, σίδερο η μπάλα. Το 53-52 θα παραμείνει. Κοντός. Κοντός στέκεται, Μανασής, Κωνσταντέλος. Ο Λεμπούσης θα βάλει τα χέρια του, θα κλέψει την μπάλα. Τους έχουν κάνει τεράστια ζημιά. Τους έχουν βάλει δύσκολα. Κόντρα στα προγνωστικά. Νέο καλάθι 55-52 από τον Καρμίνη στο συν 3, την πιο κρίσιμη χρονική στιγμή. 3 και 31. Μανασής. Κλέψιμο από το Λεμπούση, θα πάει μέχρι μέσα, εδώ αδίκησε τον εαυτό του για την φοβερή δουλειά που έχει κάνει στο αμυντικό κομμάτι. Καλάθι κεφάλαιο από τον Κοντό, τι έβαλε ο άνθρωπος. 55-54, στο Far West είμαστε. Μία σου και μία μου, ρώσικη ρουλέτα, 3 και 8 για να τελειώσει το παιχνίδι απόψε εδώ στα Μελίσια για το πρωτάθλημα της Development 2. Πέμπτη αγωνιστική στο 3-1 και οι δύο. Θα στοχίσει και στη βολή και θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα. 55-55. Τι ματσάρα παρακολουθούμε. Το σκέρας. Λιβαντάς. Θα στοχίσει επιθετικό ριμπάου, θα το λεμπούσει. Ο οποίος κάνει τράψη στο συγκεκριμένο χρονικό κομμάτι του παιχνιδιού. Εάν πάρουν το παιχνίδι του Blakers, εμβολή θα το οφείλουν και σε αυτόν. Όχι μόνο σε αυτό, αλλά και σε αυτόν, αν μη τι άλλο. 57, 55, 52, 4, 5, 7 πόντους από τους 11 της ομάδας του σε αυτό το δεκάλεπτο. Τι άλλο να κάνει. Λιβαδάς. Αγκουριδάκης για 2. Θα στοχίσει. Επιθετικό rebound. Κατοχή για. Έχουμε το μισό προς πίσω. Θα πάει στη γραμματεία. Θα περάσει του για τους Dreamers. Τα βιώτη στον Κοντό. 57-58. Θα περάσουν και πάλι μπροστά. Μπήκαμε στα τελευταία 2. 1 και 47 για την ακρίβεια. Κοσκέρας. Λιβαδάς. Παραλίγο να τον μπουμπονίσει και πάλι. Ο Αγκουριδάκης θα πάρει το φάουλ και θα οδηγηθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Στον Μανασί χρεώνεται. Δεν χρειάζεται να πούμε πόσο σημαντικές είναι αυτές οι βολές. Yeah.
58-58. Δεύτερη. Φλερτάρουν με την παράταση. Εκτός των άλλων. Καμπιώτης. Κοντός για τρεις. Άστοχος. Μια μήνα θα βγει για τους Dreamers. Δεν ολοκληρώσει το πλέψιμο ο Αγκουριδάκης. 13 δευτερόλεπτα στην κατοχή των γηπεδούχων, 49-7 για το τέλος του παιχνιδιού. Κοντός. Καπιώτης. Για τρεις. 61, δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο, το 57-55 γίνεται 58-61. Το νούμερο 3 των Dreamers, 44-8 για το τέλος, νέο time out. Λοιπόν, το time out τελείωσε. Σκέρας θα πάρει την εσωτερική. Δεν θα πετύχει το καλάθι, κατοχή για τους Athens. Νέα ευκαιρία, χρόνος υπάρχει. 14 δευτερόλεπτα. Ένα καλό screen χρειάζεται να πάρει την μπάλα ο Αντώνης. Το βλέπω, έτοιμος είναι. Ο Καρμύρης είναι μόνος του κι αυτός. Παραλίγο να τη χάσει. Λιβαδάς δεν θα προλάβει την πορτοκαλί. Ο Λενίτσας θα φύγει, σε ανοιχτό γήπεδο. 58-63, πάρα πολύ κοντά στη νίκη πλέον, θα το κάνουν, κλέβουν και την μπάλα. Παναζής θα την κρατήσει, εκπληκτικό παιχνίδι, χειροκρότημα και στους δύο. Φυσικά στους νικητές, αλλά και στους τουβλέκες, οι οποίοι πραγματικά εκεί που το φτάσαν μπορεί και να το χάσαν μέσα από τα χέρια τους. Το ξέρουν και οι ίδιοι, θα τα πούμε τώρα μόλις κλείσει η κάμερα. 58-63 το τελικό σκορ. Καλό βράδυ σε όλους.